Πάμε τώρα στην Μαρία Βούσουλα, διότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι το λιμενικό θα έχει ενημέρωση. Υπάρχει διάψευση λοιπόν από το λιμενικό για όλα όσα γράφονται και καταγγέλλονται στα ξένα δημοσιεύματα και όχι μόνο. Ναι. Πριν από δύο λεπτά περίπου μας ήρθε η ανακοίνωση από το λιμενικό. Ακούω την επιστροφή μου μόνο αν μπορείτε και εσείς να με βοηθήσετε. Και απαντά στα δημοσιεύματα, κυρίως του Βρετανικού τύπου, για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας. Και όπως διαβάζω εδώ, έχω σημειώσει τα πιο σημαντικά κομμάτια. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που λένε τα Βρετανικά μέσα, τι είναι, ότι φαίνεται από την θαλάσσια κυκλοφορία που έχει καταγραφεί στην περιοχή ότι το αλλιευτικό ήταν σταματημένο εκεί για τουλάχιστον 7 ώρες. Έρχεται τώρα εδώ το λιμενικό και δίνει πάλι το χρονικό. Περιγράφει το κομμάτι εκείνο με τα δύο φορτηγά που πήγαν να δώσουν τρόφιμα και νερό. Τα πρώτα τα πήραν, τα επόμενα τα πέταξαν στη θάλασσα και λέει ότι τα δύο δεξαμενόπλια πήγαν και προσέγγισαν το αλλιευτικό και όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Μετά δείχνει πάλι ποια πλοία έφτασαν, πώς προσέγγισαν και καταλήγει ότι από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής τροφευωθείων μέχρι την ακινητοποίηση του λόγου μηχανικής βλάβης, το αλλιευτικό σκάφος διήνει σε απόσταση περί τα 6 ναυτικά μίλια. Συνολικά το συγκεκριμένο αλλιευτικό σκάφος από την ώρα του εντοπισμού του μέχρι την ώρα της βύθισής του διήνει σε συνολικά 30 ναυτικά μίλια. Οπότε εδώ με αυτή την απάντηση έρχεται και τονίζει ότι δεν ήταν σταματημένο για 7 ώρες όπως λένε τα Βρετανικά. Αλλά υπήρξε κάποια κίνηση. Η αλήθεια είναι μεγάλη η απόσταση. Μαρία, προφανώς αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια, αφού βάλετε και εσείς κάτω τα στοιχεία, γιατί είναι φρέσκια η ανακοίνωση του λιμενικού. Να βάλετε να δείτε τι λέει το ρεπορτάζ, τι λέει και το λιμενικό, να δούμε αν βγαίνουν οι αριθμοί. Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.